ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών αναλαμβάνει ο ελληνικός στρατός μετά από αποφάσεις που ελήφθησαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανακοινώσεις πραγματοποίησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλόρος. Ο στρατός θα μπει στη μάχη με ντρόουν σε πηγείες δυνάμεις και εναέριες περιπολίες. Με δεδομένη την κρισιμότητα της κατάστασης στο μέτωπο των πυρκαγιών τις επόμενες ημέρες και μετά από την πρωινή σύσκεψη με συμμετοχή πολιτικής και στρατικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και κατόπιν οδηγιών του, αποφασίστηκε η ενεργό συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων στο πεδίο της πρόληψης και της διαχείρισης των πυρκαγιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο πεδίο της επιτήρησης στις περιοχές υψηλού κινδύνου σε όλη την επικράτεια από αέρος με όλα τα διαθέσιμα προς τούτο τυτικά μέσα και στο έδαφος με εντεταμένες και συνεχείς περιπολίες τμήματων των ενόπλων δυνάμεων, πάντα βέβαια σε συνεννόηση και συντονισμό με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την Ελληνική Αστυνομία. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα παρούσες στα δύσκολα, έτσι και τώρα, και συνδράμουν το σύνολο της κρατικής μηχανής που έχει ενεργοποιηθεί στο δύσκολο αγώνα που έχουμε μπροστά μας. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ήδη προληπτικά και εξαιτίας της προγνώσεως για επικίνδυνες καιρικές συνθήκες αναπτύξει το μηχανισμό επιτήρησης και επέμβασης που απαιτείται και προβλέπεται από το σχέδιο ξενοκράτης. Από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, συνεργάζονται στενά με τους αρμόδιους φορείς του κρατικού μηχανισμού με προσωπικό, επίγεια και εναέρια μέσα για την πρόληψη, αντιμετώπιση και κατάσβεση των πυρκαγιών σε όλη την ελληνική επικράτεια. Στο Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων, επί 24ωρου βάσεως, έρχονται και ικανοποιούνται όλες οι αιτήσεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Με αίσθημα ευθύνης από την πρώτη στιγμή, οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον κρατικό μηχανισμό, ιδιαιτέρως δε στην πολύ δύσκολη αυτή περίοδο των πυρκαγιών ανά την επικράτεια. Συγκεκριμένα, τις τρεις τελευταίες ημέρες έχει διατεθεί στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προσωπικό που ανέρχεται σε 500 περίπου άτομα, 63 οχήματα πάσης φύσεως, ερπιστριοφόρα μηχανήματα του μηχανικού, καθώς και 39 αεροσκάφη και ελικόπτερα για αεροπυρόσβεση και επιτήρηση πληγισών περιοχών, καθώς και περιοχών επικινδύνων για πρόκληση πυρκαγιάς. Ειδικότερα έχουν διατεθεί 100 άτομα των εξειδικευμένων στρατιωτικών τμήματων Δευκαλίων στις πυρκαγιές λίμνης Ευβίας και Βαρυμπόμπης. 4 ερπιστριοφόρα μηχανήματα του μηχανικού στη Βαρυμπόμπη. 45 εποχούμενοι περίπολοι για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχών αναζωπηρώσεων στην περιοχή της Αττικής καθόλου το 24ωρο. 9 εποχούμενοι περίπολοι με προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και της ελληνικής αστυνομίας για συνδρομή των πολιτικών αρχών στην εκένωση πληθυσμού στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας του νομού Ηλίας. 50 περίπου άτομα για συνδρομή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας. Συντονιστικά κέντρα με επικεφαλής αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων προκειμένου να συνδράμουν στην πυροσβεστική υπηρεσία και τις αστυνομικές αρχές για τον έλεγχο και συντονισμό των πεζοπόρων και εποχουμένων τμήματων στις πληγήσεις περιοχές. Επίσης στηρείται ετοιμότητα παροχής βοήθειας και συνδρομής στους πυροπλήκτους. Πραγματοποιούνται πτήσεις εναέριας επιτήρησης με επανδρομένα και μη επανδρομένα υπτάμενα μέσα των ενόπλων δυνάμεων και η συνδρομή αυτή των ενόπλων δυνάμεων από σήμερα και καθόλου τον μήνα Αύγουστο ενισχύεται έτη περαιτέρω με διπλασιασμό των περιπόλων πυρασφαλείας και πυροφυλακίων που θα ξεπεράσουν το συνολικό αριθμό των 300 σε όλες τις πληγήσεις περιοχές καθώς και σε περιοχές υψηλού κινδύνου για πυρκαγιές. Εντείνεται έτη περαιτέρω η επιτήρηση από αέρος σε όλη την επικράτεια από επανδρομένα και μη επανδρομένα υπτάμενα μέσα των ενόπλων δυνάμεων με κάλυψη σχεδόν όλης της επικράτειας. Τηρείται επιπλέον καθημερινά, πέραν των προβλεπομένων του σχεδίου ξενοκράτης, αναμείζωνα σχηματισμό τμήμα επιφυλακής 50 ατόμων με κατάλληλα μέσα και υλικά για τη διάθεσή τους όπου και όταν απαιτηθεί. Διατίθενται μηχανήματα μηχανικού στις κατατόπους αρμόδιες αρχές εφόσον απαιτηθεί και επιπλέον διατίθενται κατάλληλες ναυτικές μονάδες για ενίσχυση του λιμενικού σώματος σε περίπτωση ανάγκης εκενώσεως πληθυσμού. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε όλη την επικράτεια λοιπόν με ετοιμότητα αρρωγής στις δοκιμαζόμενες τοπικές κοινωνίες και είναι παρούσες σε όλες τις μεγάλες καταστροφές μέχρι στιγμής για την ανακούφιση των πολιτών σε συνεργασία πάντοτε με την ελληνική αστυνομία, την πυροσβεστική και την ελληνική ακτοφυλακή λιμενικό σώμα. Εύχομαι να μην χρειαστεί και πέραν της πρόληψης να εμπλακούμε αλλού, είμαστε όμως καθόλου έτοιμοι να το κάνουμε με προσωπικό και μέσα σε όλη την επικράτεια.